Τα μικρά παιδιά είναι συνήθω πιο ευπαθή σε ιώσει, αλλά πρέπει να μην το παρακάνετε για να μην έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα. Εάν έχετε παιδί σε παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο, να είστε σίγουροι πω θα είναι αδύνατο να αποφύγετε κάποιε αρρώστιε. Εάν το παιδί σα αρρωσταίνει συχνά ή πέρασε κάποια μεγάλη περίοδο άρρωστο, προσπαθήστε να το κρατήσετε έστω στου δύσκολου μήνε εκτό σχολείου μέχρι να δυναμώσει και πάλι. Προσέχουν το υπερβολικό κρύο, δίνουν φυσιολογικά τα παιδιά του, όχι υπερβολικά. Έτσι, κυρίως όμως προσέχουν να αποφεύγουν τους χώρους με πολύ κόσμο, τους κλειστούς χώρους με πολύ κόσμο, όπου μεταδίδονται οι διάφορες ιώσεις που αρχίζουν και κυκλοφορούν μέσα στο χειμώνα. Μην ξεχνάτε όμω πω και οι αρρώστιε αυτέ είναι κομμάτι τη παιδική ηλικία και θα συμβούν σίγουρα σε κάποιο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική με την καταπολέμηση. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα πρέπει να αφήνετε το παιδί σα να κοιμηθεί πολλέ ώρε καθημερινά και βάλτε τον νωρί για ύπνο. Επιπλέον, να αερίζετε συχνά και καλά το δωμάτιό του, ακόμη και όταν έχει κρύο έξω. Εάν η ατμόσφαιρα του σπιτιού σα είναι ξηρή, χρησιμοποιήστε έναν υγρατήρα ή βάλτε ένα σκεύο με νερό πάνω στο καλοριφέρ τι ώρε που κοιμάτε. Σημαντικό παράγοντα είναι επίση και η διατροφή, οπότε καλό θα ήταν να υιοθετήσετε τη συνήθεια του πρωίνου, αλλά και στη διατροφή του να προτιμώνται οι υγιεινέ και φρέσκε τροφέ όπω φρούτα, λαχανικά εποχή, πλούσια σε βιταμίνε. Καλό θα ήταν επίση να μάθετε το παιδί σα να πλένει συχνά τα χέρια του, ιδίω όταν επιστρέφει σπίτι ή όταν ανταλλάσσει παιχνίδια, αντικείμενα με άλλα παιδιά ή βρίσκεται σε κλειστού χώρου. Μην δίνετε το παιδί σα υπερβολικά βαριά. Φορέστε του κάτι λίγο πιο βαρύ από αυτό που φοράτε εσεί. Προτιμήστε να τον τίνετε με πολλά στρώματα ρούχων γιατί παγιδεύουν ζεστό Ανάμεσα του κρατώντα το ζεστό και μπορεί να αφαιρέσει εύκολα ένα ή δύο όταν μπει σε πιο ζεστού χώρου. Προτιμήστε επίση βαμβακερά ρούχα από μέσα και μάλινα ρούχα εξωτερικά. Ενώ αποφύγετε τα ακριλικά γιατί προκαλούν εφίδρωση. Εάν βγείτε έξω, να έχετε πάντα ένα εναλλακτικό ζευγάρι γάντια και κάλτσε. Οι ειδικοί πάντω συνιστούν να μην φοβόσαστε υπερβολικά να αφήνετε το παιδί σα να βγει και να παίξει στο χιόνι, για παράδειγμα, για λίγη ώρα ή να κάνετε μία βόλτα μαζί του, εάν δεν έχει υπερβολικό κρύο, αφού η προσαρμογή του είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση που δείτε κάποιο σύντομα αρρώστια πάντω, συμβουλευτείτε τον γιατρό σα και μη δίνετε φάρμακα μόνοι σα και κυρίω αντιβιωτικά, αφού Όπω επισημαίνουν και οι γιατροί, οι αλόγοι στη χρήση του επηρεάζει τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού. Τα αντιβιωτικά πάντα πρέπει λογικά, και έτσι είναι το σωστό και σε όλο τον κόσμο, έτσι γίνεται. Πρέπει να δίνουν τη από πολύ γιατρού, γιατρό. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε και να παίρνουμε από το φαρμακείο ένα αντιβιωτικό, επειδή υποθέτουμε ότι το παιδί μα έχει αμυγδαλέ ή έχει. Ό,τι μπορεί να φανταστούμε, ή επειδή το χρησιμοποιήσει την προηγούμενη φορά ο γιατρό, να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο αντιβιωτικό. Αυτό είναι κακό και για την τσέπη μα, αλλά είναι κακό και για το παιδί μα είναι κακό για την άμυνα του οργανισμού του, για την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβίων. Εδώ γίνεται μια κατάχρηση. Καλό θα είναι λοιπόν να τα αποφεύγουμε.